Θεωρώ ότι θα έχει συνολικά ένα 5% αυξητική τάση. Ο ελληνικός τουρισμός και η ανθεκτικότητά του αποδεικνύεται ότι αποτελούν τον άσωστο μανίκι της ελληνικής οικονομίας, καθώς παρά το χάος που προκάλεσε στη χώρα η οικονομική, προσφυγική και άλλες κρίσεις που θα μπορούσαν να βυθίσουν τουριστικά έναν προορισμό, η Ελλάδα φέτος οδεύει προς νέο τουριστικό ρεκόρ. Κοιτάξτε με, γενικά για το μήνα Αύγουστο δεν είναι κριτήριο, γιατί ο μήνας Αύγουστος πάντα γεμάτος θα είναι. Το θέμα είναι οι προηγούμενοι και οι επόμενοι μήνες πώς δείχνουν, που γενικά δείχνει να υπάρχει μια αύξηση 5%. Υπάρχει μια αυξητική τάση. Παρά τα γεγονότα της Τουρκίας με την πτώση της λίρας και όλα αυτά, θεωρώ ότι η καβάλα αποκτά κοινό. Είμαστε στον Αύγουστο, την περίοδο του 15 Αύγουστου, στην καρδιά της σεζόν, με υψηλή πληρότητα στο ξενοδοχείο μας. Χαρακτηριστικό αυτών των ημερών και γενικότερα του Αυγούστου, ειδικά από τις 10 Αυγούστου και μετά, είναι η παραμονή αρκετών ημερών από τους πελάτες στο ξενοδοχείο. Και τι εθνικότητες βλέπουμε? Από εθνικότητες έχουμε τις συνηθισμένες για την περιοχή μας, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, Έλληνες, Βαλκάνιους, κυρίως Ρουμάνους που έχουν μια αυξητική τάση, όπως και οι Έλληνες έχουν αυξητική τάση φέτος το καλοκαίρι, Βούλγαρους και από άλλες εθνικότητες όπως από Ισραήλ και από Ευρώπη. Από την Ελλάδα έχουμε επισκέπτες? Αρκετούς. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι είναι περισσότεροι φέτος οι επισκέπτες από Ελλάδα. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι επιλέγουν την καβάλα? Φέτος αποδεικνύεται ότι η ελληνική πελατεία έχει αρχίσει και ανακάμπτει όσον αφορά την επισκεψιμότητα στην καβάλα, στην περιοχή μας. Έχουν γνωρίσει πλέον σαν προορισμό την καβάλα και συνεχώς τη γνωρίζουν, γιατί έχει και πολλά να προσφέρει. Ναι. Ρουμάνοι, Βούλγαροι οι περισσότεροι, αλλά και αρκετούς Έλληνες, παιδιά. Μην τους βγάζουμε απ' έξω. Ταξιδεύουν και Έλληνες. Εσείς δεν πάτε φέτος διακοπές, 15 Αύγουστο, έτσι ένα τριήμερο? Όχι, εγώ δεν δουλεύω συνέχεια, δεν κάθομαι. Το χειμώνα διακοπές. Το καλοκαίρι όχι. Τους βλέπω αυτούς που πάνε. Περνάω κι εγώ καλά. Δεν αλλάζει τα δεδομένα ότι είναι μια καλή χρονιά, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, ότι υπάρχει ο αριθμός των αγορών είναι επίσης ικανοποιητικός, δηλαδή δεν έρχονται από μία-δύο χώρες, αλλά έρχονται από τις χώρες οποίες παραδοσιακά αποτελούν τους λαούς οι οποίοι θεωρούν τη Θάσο και ως τον ιδεοδέστερο τόπο διακοπών. Η Θάσος έχει τους φανατικούς επισκέπτες, οι οποίοι παραμένουν και πολλαπλασιάζονται όσον αφορά τις χώρες. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν εξαρτώμαστε από μία-δύο χώρες που αν κάτι συμβεί σε αυτές, όπως λέγατε προηγουμένως, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ποντάρουμε σε πολλές τουριστικές αγορές. Και φυσικά στον οδικό τουρισμό που δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις των tour operators. Βεβαίως, ο οδικός τουρισμός αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα για το νησί της Θάσου, η οποία, όπως γνωρίζετε όλοι, απέχει μόλις 35-40 λεπτά από τη στεριά. Είναι πάρα πολύ κοντά στους οδικούς άξονες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Εγνατία Οδός, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα που δεν το έχουν άλλα νησιά. Να μπορείς εύκολα σχεδόν όλες τις ώρες του 24ωρου κατοστερινούς μήνες, από τα ξημερώματα μέχρι τα μεσάνυχτα, ανά μισή ώρα να μπορείς εύκολα να επισκεφτείς και σε μικρή διάρκεια ταξιδιού το νησί μας. Αν θέλουμε να έχουμε τουρισμό, πρέπει να έχουμε υποδομές που αντέχουν. Αειφορία στον τουρισμό εξαρτάται από την αειφορία στους πόρους. Και εδώ έχουμε δύο συνιστώσεις. Η μία είναι οι καλές υποδομές και η άλλη είναι να βοηθήσει και η φύση. Δηλαδή είχαμε ένα καλό χειμώνα με βροχές, εμπλουτίστηκε ο υδροφός ορίζοντας, κάναμε επιπλέον έργα, δίκτυα που διευκολύνουν σε αυτή την κατάσταση. Ετοιμαζόμαστε να, όπως έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, μέσα στον φετινό χειμώνα να αναπτύξουμε το δίκτυο τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου των δικτύων μας όσον αφορά τις διαρροές, που και αυτό θα βελτιώσει τις υποδομές μας. Είναι συνάρτηση αυτά τα δύο πράγματα. Η ρότητα στο νησί, το
χώρα αυτό το διάστημα και εδώ και αρκετό καιρό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί να πλησιάζει και το 100% στα ξενοδοχεία. Εντάξει, τώρα είναι δεδομένο ότι είναι η γιορτή του, είναι το αποκορύφωμα, το πικ του καλοκαιριού αυτό το διάστημα 15 Αυγούστου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έρχεται ακόμα κόσμος. Κάνει τη βαρία εντύπωση. Έρχεται ακόμα κόσμος χωρίς να έχει κλείσει σε ξενοδοχεία, θεωρώντας ότι θα βρει εδώ πέρα και έρχεται και υπάρχουν ανασχετήσεις. Και αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο να το αποφύγει πριν να ξεκινήσει για το νησί. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να κάνει στο νησί αυτή τη στιγμή, σήμερα, από σήμερα και τις επόμενες μέρες, υπάρχουν τα νησί, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που μαζί με την φυσική ομορφιά που έχει το νησί της Λίμνου